στόχος της δημοτικής αρχής, όπως είχαμε δεσμευτεί και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου της πόλης μας. Το πλάνο μας όσο αναφορά στη συμβολή του αθλητικού τουρισμού βασίζεται σε δύο άξονες. Πρώτο, στην καθιέρωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, διεθνούς και εθνικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και δεύτερον, στην καθιέρωση της περιοχής μας ως ιδανικού προορισμού για η προετοιμασία αθλητών και ομάδων, αλλά ταυτόχρονα και για αθλητικό τουρισμό στα πρότυπα της Μαγιόρκας και του Κάντα της Ισπανίας, της Τοσκάνης και της Σαρδινίας στην Ιταλία. Όσον αναφορά στις διεθνείς και εθνικές διοργανώσεις, ήδη από την προηγούμενη θητεία μας καθιερώσαμε το 2009 σαν έδρα του Ράλι Ακρόπολης στην πόλη μας, με μεγάλα οικονομικά και διαφημιστικά ωφέλη. Για το 2015 έχουμε ήδη σαν ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 9 με 11 Οκτωβρίου και περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Αθλητισμού για να γνωρίζουμε αν υπάρχει δυνατότητα να διοργανωθεί ο αγώνας. Πριν από την διεξαγωγή του Ακρόπολης, έχουμε φροντίσει ώστε ο Σεπτέμβριος να είναι ένας μήνας γεμάτος διοργανώσεις, ξεκινώντας το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου την πρώτη ποδηλατική ανάβαση Οσίου Παταπίου σε συνεργασία με τον Κρόνο Νίκαιας και συνεχίζοντας με ένα διήμερο αγώνα ποδηλατησίας Μάστερ στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με την ΠΕΠΑ και τον Κορυδιακό Ποδηλατικό Σύλλογο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 17 και 20 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ο αγώνας Τριάθλου που προσμετρά στο Μεσογειακό και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο που διοργανώθηκε και πέρσι με μεγάλη επιτυχία. Στόχος μας είναι να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα αυτό και με ένα δρομικό και κολυμβητικό, αγώνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθηση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Στο δεύτερο κομμάτι του πλάνου μας, δουλεύουμε πάνω στο θέμα της προώθησης της περιοχής μας όσον αφορά την καταλληλότητα ως προπονητικού προορισμού. Σε αυτό το τομέα υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες που απευθυνόμαστε. Οι επαγγελματίες αθλητές και ομάδες και ο γενικός αθλητικός τουρισμός. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι αλληλοσυνδεόμενες, μια που οι εραστέχνες αθλητές συνήθως προτιμούν ως τόπο προπονητικών διακοπών τα μέρη όπου επιλέγουν οι επαγγελματίες για προφανείς λόγους. Προς αυτή την κατεύθυνση και με συμβολή του LTO και την ευγενική χορηγία του Club Hotel Casino Λουτράκη, καλέσαμε για προετοιμασία της Egg Racing να πραγματοποιήσει τη χειμερινή της προετοιμασία στην πόλη μας. Η νεοσύστατη επαγγελματική ομάδα Egg Racing αποτελείται από κορυφαίους νέους αθλητές ποδηλάτες του κόσμου, ανάμεσά τους και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2014. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της ομάδος είναι η εταιρεία Management SEG, Sport Entertainment Group, που ασχολείται με την εκπροσώπηση αθλητών ποδοσφαίρου, ποδηλασίας και καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα για το 2015 θα έχει στη σύνθεσή της 8 Ολλανδούς, 2 Βέλγους, έναν Αστραλό, ένα Δανό, ένα Βρετανό, ένα Γερμανό και ένα Κινέζο αθλητή, όλοι τους πολύ υψηλού επίπεδου. Όμως, για αυτό καλύτερα να μας μιλήσει ο Έλληνας προπονητής ανάπτυξης Βασίλης Αναστόπουλος σε λίγο. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο καταρχήν, τον Δημοτικό Συμβούλιο, τον LTO και φυσικά τη διοίκηση του Club Hotel Casino Λουτράκη που μας εμπιστεύθηκε, ανέλαβε να μας φιλοξενήσει, να φιλοξενήσει την ομάδα για 10 μέρες εδώ στο Λουτράκη και νομίζω ότι η προετοιμασία θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εδώ είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 5 δημοσιογράφους από την Ολλανδία και από το Βέλγιο, οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις από την περιοχή, από τα ξεθέατα, από τον καιρό. Επίσης γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί
σε λίγο καιρό θα βγει, σε λίγο καιρό σε κάποιο φεστιβάλ, το οποίο οι άνθρωποι που παρακολούθησαν την προετοιμασία και τις προπονήσεις που έκανε η ομάδα για 6 μέρες, ήταν μαζί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά νομίζω από το κομμάτι της επικοινωνίας και της διαφήμισης της περιοχής του Τρακίου και της Κορινθίας, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μιλώντας με ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε άλλα μέρη της Ευρώπης για ανάλογες προετοιμασίες, δεν μας έκλειψαν το θαυμασμό τους και μάλιστα το πρώτο πράγμα που είπαν ήταν πού είναι κρυμμένος αυτός ο παράδεισος. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος αυτού του camp, να φέρουμε την Ευρώπη τους ανθρώπους ποδηλασίας, παγκοσμιακής ποδηλασίας κοντά μας, να τους δείξουμε τι πραγματικά υπάρχει εδώ, τις ομορφιές περιοχής, έτσι ώστε σιγά σιγά να γίνεται γνωστό αυτό το μέρος και ευελπιστώ ότι από τον χρόνο όλο και περισσότεροι επαγγελματίες, αθλητές αλλά και ερασιτέχνες θα διαλέγουν το Τράκι για την χειμερινή τους προετοιμασία. Είναι μια ειδική μορφή τουρισμού, είναι μια νέα μορφή τουρισμού που πιστεύω με βάση την εμπειρία που έχω και όλα τα χρόνια από την ενασχόλησή μου με τις επαγγελματικές ομάδες μπορεί να φέρει πάρα πολλά στην πόλη. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον performance manager της ομάδας, τον Μίγαλ Άιζεν, ο οποίος ήταν παλιός πρωταθλητής, έχει περάσει πολλά χρόνια σε επαγγελματικές ομάδες και έχει βιώσει τέτοια κάμπ και στην Ισπανία και στη Μαγιόρκα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης για να μας πει δύο λόγια για το πώς θα τον Τράκι και τις εντυπώσεις του από αυτή την προετοιμασία. Me and our team, Set Racing, can prepare ourselves here for the next upcoming season. We've been here now in January and February for a camp, and it's not very common for. Ο υπεύθυνος της ομάδας είπε ότι στην πολιετή του πείρας στις επαγγελματικές ομάδες έχει πάει πολλές προετοιμασίες στην Μαγιόρκα, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι ο Τράκι είναι ένας κρυμμένος θησαυρός και ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά στις ομάδες. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες χώρες. Μάλιστα στις συνομιλίες που είπαμε μεταξύ του, μας είπε ότι η περιοχή εδώ είναι ακόμα καλύτερη από αυτές τις οποίες έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν όλες οι ομάδες τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί να μην έρθουν εδώ οι επαγγελματικές ομάδες και ήδη από τον χρόνο να έχουμε την ανάπτυξη αυτής της μορφής του τουρισμού που τόσο πολύ επιδιώκουμε να έχουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Welcome για όλους τους αθλητές, για όλους τους παρευρισκόμενους, για μια ακόμα φορά στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της Club Hotel Casino του Τράκη. Η επιχείρηση ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δήμου, διαβλέποντας ακόμα μια χρήσιμη πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλο το Δήμο και για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου. Όπως γνωρίζετε, η Club Hotel Casino του Τράκη θεωρεί ότι ό,τι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για την επιχείρηση, πρέπει να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για το Δήμο και για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις δύσκολες και κρίσιμες συγκυρίες τις οποίες βιώνει η ελληνική οικονομία, κεντρικός στόχος μας δεν είναι μόνο να διατηρήσουμε κάποια από τα κεκτημένα της Μητροπόλεως, αλλά να διευρύνουμε τους ορίζοντες του τουριστικού προορισμού που ονομάζεται Λουτράκι. Στα πλαίσια αυτά και ιδιαίτερα σε μια νεκρή από παραδοσιακό τουρισμό περίοδο, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος του Τρακίου με νέα στοιχεία, όπως η προετοιμασία των ποδηλατικών ομάδων, όπως η ανακάλυψη αυτού του κρυμμένου θησαυρού που ονομάζεται Λουτράκι με το επίπεδο στην παραλία και το βουνό ακριβώς δίπλα, αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό, ένα ανταγωνιστικό διεθνώς προορισμό για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτά, ανταποκριθήκαμε θετικά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εμπιστοσύνη της ομάδας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα για την εμπιστοσύνη της στις εγκαταστάσεις μας, στο προσωπικό μας, για τη φιλοξενία μας και για τον παραδειγματικό τρόπο συμπεριφοράς τους. Είναι πράγματι άξιοι επαγγελματίες και ευχόμαστε στην φετινή τους δραστηριοποίηση να κατακτήσουν ό,τι καλύτερότερο, διότι μέσα από την κατάκτηση των καλύτερων στόχων τους, πραγματικά θα αναδειχθεί το Λουτράκι ότι συνέβαλε καθοριστικά σε αυτού τους την
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, η οικονομία αλλά και η επιχείρησή μας, όπως γνωρίζετε, η κλάδο του Λουτράκη θέλουμε να ξέρετε ότι συνέβαλε καθοριστικά για την πραγματοποίηση των κοινών στόχων που υπάρχει στο Δήμο και στις επιχειρήσεις του Δήμου, στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε όλο το κομμάτι που εκπροσωπεί ο τουριστικός οργανισμός του Τρακίου. Η φιλοξενία αυτή έχει ένα κόστος, πραγματικό κόστος, όχι οικονομικό κόστος. Στην επιχείρησή μας περίπου 12.000 ευρώ. Αξίζουν αυτά τα λεφτά, διότι πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι πολλαπλάσια θα είναι τα ωφέλη που θα επιστρέψουν στο Λουτράκι, στην περιοχή, σε όλες τις επιχειρήσεις, πιθανόν και στη δική μας την επιχείρηση. Είναι άλλη μια σημαντική στιγμή για την Club Hotel Casino Λουτράκι να αναδείξει τη συμβολή της στους κοινούς στόχους και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Να κάνουμε δύο μικρά δωράκια στον Δήμο και στην επιχείρηση του Club Hotel Casino Λουτράκι. Έχουμε δύο αγωνιστικές φανέλες με τις υπογραφές των παιδιών. Θέλω να ελπίζω ότι το Σεπτέμβριο θα έχει και χρηματιστηριακή αξία.